Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών που συμβαίνει στην εποχή μας. Οι μέσες θερμοκρασίες σήμερα είναι περίπου 1 βαθμό Κελσίου υψηλότερες από όταν οι άνθρωποι άρχισαν να καίνε πολύ άνθρακα γύρω στο 1750 μετά Χριστόν. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα μέρη του κόσμου είναι μικρότερη, ενώ σε άλλα μεγαλύτερη. Οι περισσότεροι κλιματολόγοι λένε ότι μέχρι το έτος 2100 οι θερμοκρασίες θα είναι από 2 έως 4 βαθμούς υψηλότερες από ό,τι πριν το 1750. Η σημαντικότερη αιτία που προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό το φαινόμενο δημιουργείται όταν οι ακτίνες του ήλιου που εισέρχονται στη Γη αντανακλώνται στην επιφάνειά της, αλλά αντί να επιστρέψουν πίσω στο διάστημα, κάποια αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα τις παγιδεύουν θερμαίνοντας τη Γη περισσότερο. Κάποια από τα αέρια του θερμοκηπίου είναι το διοξίδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Μερικές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως όταν καίμε βενζίνη για τα αυτοκίνητά μας ή φυσικό αέριο για να κρατήσουμε τα σπίτια μας ζεστά, προσθέτουν διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το φαινόμενο αυτό και κάνουν τη Γη θερμότερη. Η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος ευθύνεται για την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, με μόνο ελάχιστους επιστήμονες να έχουν διαφορετική άποψη. Κάτι που αντισταθμίζει αυτό το πρόβλημα είναι τα φυτά. Αυτό το κάνουν δεσμεύοντας διοξίδιο του άνθρακα και απελευθερώνοντας οξυγόνο. Αλλά οι άνθρωποι κόβουν πολλά δέντρα με αποτέλεσμα λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα να αφαιρείται από την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, καίγοντας τα ξύλα, ο άνθρακας επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα. Μία πολύ σοβαρή επίπτωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους κυρίως. Ο ένας είναι ότι το νερό διαστέλλεται όταν θερμαίνεται. Και ο δεύτερος είναι ότι η επιπλέον θερμότητα κάνει τους παγετώνες και τους πάγους να λιώνουν στη θάλασσα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα επειδή προκαλεί πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Μάλιστα, έως τα τέλη του 21ου αιώνα, πολλές πόλεις θα βυθιστούν εν μέρη κάτω από το νερό της θάλασσας. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Τα καιρικά φαινόμενα, όπως η βροχή και το χιόνι, θα αλλάξουν σε ποσότητα και τοποθεσία. Οι έρημοι πιθανότητα θα αυξηθούν σε μέγεθος. Οι ψυχρότερες περιοχές θα ζεσταθούν πιο γρήγορα από τις θερμές. Οι ισχυρές καταιγίδες μπορεί να γίνουν πιο πιθανές και η γεωργία μπορεί να μην παράγει τόσο πολύ φαγητό. Αυτά τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα ίδια παντού. Οι αλλαγές από τη μία περιοχή στην άλλη δεν είναι καλά γνωστές. Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει πάρα πολλές ακόμα επιπτώσεις που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν όλες σε αυτό το βίντεο. Από όλα αυτά θα επηρεαστεί και η Ελλάδα. Πολλά νησιά και παραλιακές πόλεις θα βυθιστούν εν μέρη. Το γνωστό εύκρατο μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας με τους ήπιους βροχερούς χειμώνες και τα σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια θα αλλάξει προς μια θερμότερη, πιο ξηρή εκδοχή, που θα γίνει πιο αισθητή τις επόμενες δεκαετίες. Όσον αφορά την απάντησή μας ως ανθρωπότητα σε αυτό το πρόβλημα, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να διατηρήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τα τρέχοντα σχέδια των κυβερνήσεων δεν είναι αρκετά για να περιορίσουν τόσο πολύ την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κυβερνήσεις και η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή IPCC συζητούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη, όμως οι εμπλεκόμενοι δεν συμφωνούν για το τι πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μειώσουμε την υπερθέρμανση. Μερικά από αυτά είναι η καύση λιγότερων ορυκτών καυσίμων, τα αυτοκίνητα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, η φύτευση περισσότερων δέντρων, η κατανάλωση λιγότερου κρέατος καθώς η κτηνοτροφία παράγει μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου και η επιστροφή διοξιδίου του άνθρακα στο έδαφος. Συνολικά, η απάντησή μας σε αυτό το πρόβλημα φαίνεται πως θα είναι η πιο καθοριστική πρόκληση του αιώνα μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, εγγραφή και το καμπανάκι, θα με βοηθήσει πολύ. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα? Θα ήθελα να δω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο.